Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρος, και ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Όσον αφορά την θεραπευτική των λοιμόξεων, κυρίως τη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά όχι και μόνο, θα λέει κανείς ότι είμαστε μεταξύ της σκύλας και της χάριβδης. Η σκύλα που βλέπετε πάνω δεξιά είναι η καθυστερημένη, η αδρανής σε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή, που έχει αντίκτυπο στην πιθανότητα του ασθενούς να επιβιώσει. Αυτό που δεν είναι έτσι πάρα πολύ, δεν έχει τονιστεί αρκετά κατά τη γνώμη μου, είναι η χάριβδη, που είναι οι συνέπειες, οι κλινικές συνέπειες, όχι μόνο οι οικολογικές συνέπειες, αλλά και οι κλινικές συνέπειες της αλόγιστης, του αλόγιστου εύρους αντιμικροβιακής αγωγής. Και τι θέλω να πω, αυτή είναι μια μελέτη σχετικά πρόσφατη, αφού μιλάμε για νεότερες εξελίξεις, που μελετήθηκαν περίπου 2.000 ασθενείς με πνευμονία της κοινότητας. Και αυτό που οι ερευνητές αναρωτήθηκαν είναι αν η ευρέωση φάσματος αντιμικροβιακή αγωγή αυξάνει τη θνητότητα, έτσι, το οποίο ακούγεται λίγο παράξενο σαν αρχική σκέψη. Ξεκίνησαν από κάποιες μελέτες που έδειχναν ότι στην healthcare associated pneumonia η ευρέωση, πολύ ευρέωση φάσματος αγωγή μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα θανάτου και σκέφτηκαν να κάνουν το ίδιο και στην πνευμονία της κοινότητας. Στατιστικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρίνει τους δύο πληθυσμούς, γιατί αυτοί οι ασθενείς που πήραν ευρύτερου φάσματος αντιμικροβιακή αγωγή κατά πάσα πιθανότητα ήταν βαρύτερα πάσχοντες από αυτοί που πήραν στενού φάσματος αντιμικροβιακή αγωγή, αλλά εφάρμοσαν το propensity matching με το inverse probability of treatment weighting, το οποίο είναι της πολύτης μόδας, και κατάφεραν να εξισορροπήσουν τις διαφορές των δύο πληθυσμών. Και αυτό που φάνηκε ήταν τουλάχιστον στα δικά μου μάτια εντυπωσιακό και αρχίζω να έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι που βλέπω και μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ότι ναι, το inadequate antimicrobial treatment ήταν βλαπτικό, βλέπετε είχε ένα πολλαπλασιασμό της πιθανότητας θανάτου, αλλά και η ευρέως φάσματος αντιμικροβιακή αγωγή, που ως ευρέως φάσματος ορίστηκε του ταζοσίν ή η κάλυψη για MRSA, ήταν ανεξάρτητος παράγοντας που προέβλεπε τη θνητότητα. Έτσι, άρα αυτό είναι μια πιστοποίηση ότι η χάριβδη υπάρχει. Έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον paper. Τώρα, όσον αφορά τις νεότερες εξελίξεις στα point of care, στις μεθόδους ταχείας διάγνωσης, καταλαβαίνετε ότι μεταξύ σκύλας και χάριβδης η ταχεία διάγνωση είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε και τη σκύλα και τη χάριβδη και ευτυχώς υπάρχουν κάμποσα καινούρια τεστ να μας βοηθήσουν. Όσον αφορά το κατώτερο αναπνευστικό, είναι σε χρήση εδώ και αρκετά χρόνια το Phil Murray Pneumonia Plus Panel, και που είναι περισσότερο γνωστό έτσι και σε ευρύτερη χρήση, και το Univero, που είναι επίσης γνωστό στην Ελλάδα. Το πρώτο μέσα σε 90 λεπτά μας δίνει report για την ύπαρξη μη 33 επιτόπων, το Univero μέσα σε 5 ώρες για 36 επιτόπους και σε κάποια παθογόνα είναι συμπληρωματικά, δηλαδή αυτά που δεν βρίσκει το ένα τα βρίσκει το άλλο. Όσον αφορά τις καλλιέργειες αιματικής ροής, που επίσης είναι μείζον θέμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και εδώ υπάρχουν ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες όμως είναι μέσα στο μαύρο κουτί του τι κάνει το εργαστήριο. Συνήθως αυτές χρησιμοποιούνται στην αποικία ή στο θετικοποιημένο ζωμό της αιμοκαλλιέργειας, και μία από αυτές είναι το Phil Murray και η Curetis έχει επίσης ένα kit. Αλλά πέραν αυτών, σε ολικό αίμα έχει αναπτυχθεί και η τεχνολογία του TAV2 μαγνητικού συντονισμού, η οποία μέσα σε 3-4 ώρες σε ολικό αίμα μπορεί να μας πει αν υπάρχει κάποιο από τα 6 παθογόνα που ερευνά. Τι άλλο προέκυψε τα τελευταία χρόνια? Προέκυψε μια περαιτέρω επιβεβαίωση των πολύ καλών έτσι, λειτουργικών χαρακτηριστικών αυτών των εξετάσεων. Έτσι, μιλάμε για ευαισθησίες και ειδικότητες, οι οποίες είναι στην περιοχή τουλάχιστον του 85% στη χειρότερη περίπτωση, αλλά γενικά πάνω από 90%. Εδώ βλέπετε μια μεγάλη μετανάλυση και η συνολική καμπύλη ροκ από 30 περίπου μελέτες για το Phil Murray, που δείχνουν ότι σταθερά σε όλες τις μελέτες η ευαισθησία και η ειδικότητα είναι στην περιοχή του 90-95%. Και αντίστοιχα δεδομένα υπάρχουν και για το Univero. Τώρα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν η εφαρμογή, η εισαγωγή μάλλον στην κλινική πράξη αυτών των διαγνωστικών μεθόδων? Η απάντηση είναι ότι μπορεί να έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις συνταγογραφικές μας συνήθειες, δηλαδή να αλλάξει κατά μείζωνα τρόπο η συνταγογράφηση των αντιβιωτικών. Αυτή είναι μια σχετικά παλιά μελέτη από το Critical Care το 2020. Μελετήθηκαν 160 ασθενείς στη μονάδα, κυρίως με νοσοκομιακή πνευμονία, λιγότερο με πνευμονία της κοινότητας, το 80% συγγνώμη, ήταν στη μονάδα. Και μελετήθηκαν εκείνοι οι ασθενείς που υπήρχαν ταυτόχρονα και ταχείες διαγνωστικές μέθοδοι και καλλιέργειες αναπνευστικών δειγμάτων.
Και στη συνέχεια μια επιτροπή έτσι σοφών είδε τα αποτελέσματα της ταχείας διαγνωστικής εξέτασης και πρότεινε μια αντιμικροβιακή αγωγή, ενώ ήταν τυφλή για το τι στην πραγματικότητα πήρε ο άρρωστος. Και αυτό που έδειξε αυτή η μελέτη ήταν η προτινόμενη αγωγή με βάση την ταχεία μοριακή εξέταση ήταν στο 80% περιπτώσεων διαφορετική από την αγωγή την οποία εν τέλει πήρε ο άρρωστος. Βλέπετε στο γράφημα το 77%, λίγο παραπάνω για τη VAP, λίγο λιγότερο για την πνευμονία της κοινότητας. Άρα μπορεί να έχουν τεράστιο effect. Ωστόσο, όταν τις αφήσεις μόνες τους, δηλαδή ξεκομμένες από κάθε άλλη προσπάθεια antimicrobial stewardship, τότε το πιο πιθανό δεν θα έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στις συνταγογραφικές μας συνήθειες. Εδώ είναι μια μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας στη Γαλλία, σε 13 μονάδες συντατικής θεραπείας, και ήθελαν να δουν αν η εισαγωγή μιας παρέμβασης που περιλάμβανε ταχεία διαγνωστική εξέταση για αποκλεισμό βακτηριακής επιλίμωξης μαζί με καθημερινές μετρήσεις προκαλσιτονίνης, αν θα είχε επίδραση στο συνολικό αριθμό των ημερών χωρίς αντιβιωτικά μέσα σε 28 μέρες από την τυχεοποίηση. Και η απάντηση είναι ότι δεν είχε. Δηλαδή, οι άρρωστοι δεν πήρανε λιγότερα αντιβιωτικά. Ίσως το endpoint να ήταν λάθος. Φάνηκε ότι ίσως μόνο την 7η μέρα, δηλαδή στην πρώιμη περίοδο, ίσως οι ασθενείς για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε ταχεία μοριακή εξέταση να πήραν μια μέρα λιγότερα αντιβιωτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή ήταν μια αρνητική μελέτη. Αυτή είναι μια θετικότερη μελέτη, είναι η μελέτη INHALE, είναι ένα κομμάτι ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που έχουν βγει αρκετές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις μέχρι τώρα. Αυτή είναι ακόμη σε μορφή ανακοίνωσης. Βλέπετε, είναι από το ID Week του 2022, εξού και τα περιορισμένα δεδομένα. Εδώ είναι μια μελέτη αμυγός σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σε 13 νοσοκομεία με πάνω από 500 συμμετέχοντες. Και το καταληκτικό σημείο αυτής της μελέτης είναι ενδιαφέρον, είναι το activity and proportionality της εμπειρικής αγωγής. Activity και proportionality σημαίνει ότι το αντιβιωτικό που θα μπει με βάση την μοριακή εξέταση ή με το standard of care να είναι δραστικό, αλλά να είναι και proportional, ας πούμε να μην είναι μεροπενέμι για ένα πολύ ευαίσθητο κολοβακτηρίδιο. Λοιπόν, συγκρίθηκε λοιπόν η εφαρμογή του Phil Murray μαζί με το standard care και το Phil Murray ήταν ενισχυμένο με μια πρακτική antimicrobial stewardship, δηλαδή υπήρχε ένας συνταγογραφικός αλγόριθμος. Και αυτό το οποίο έδειξε αυτή η μελέτη είναι ότι όντως και στις 24 αλλά και στις 72 ώρες από την τυχεοποίηση, οι ασθενείς που έλαβαν την ταχεία διαγνωστική εξέταση είχαν περίπου 20% περισσότερες πιθανότητες να έχουν active και proportional treatment, δηλαδή και δραστική αγωγή και λογική με βάση το παθογόνο το οποίο απομονώθηκε. Λίγο ανησυχητικό ήταν ότι ήταν λίγο υψηλότερη η πιθανότητα μη κλινικής ίασης, βλέπετε 65 versus 57 εναντίον της χρήσης της ταχείας μοριακής εξέτασης, αλλά ήταν μια διαφορά που δεν έφτασε τη στατιστική σημαντικότητα και αναμένουμε το paper για μια περαιτέρω συζήτηση πάνω σε αυτό. Τώρα, για λόγους χρόνου, μπορούμε να περάσουμε αυτή τη μελέτη, η οποία έγινε στην Ελβετία σε δύο κέντρα και έδειξε το ίδιο ακριβώς πράγμα, ότι όταν έχεις ένα ταχύ τεστ μαζί με antimicrobial stewardship παρέμβαση, μειώνεις το χρόνο είτε σε ανεπαρκή είτε σε υπερβολικού εφάσματος αντιβιωτικό. Και φτάνουμε σε αυτή τη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο σε τρεις μονάδες συντατικής θεραπείας, όπου τυχιοποιήθηκαν 100 συν 100, 200 ασθενείς στο σύνολο σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν το standard of care, το οποίο είχε και μια τυπική επίσκεψη antimicrobial stewardship, συν δυνατότητα για PCR αν ο θεράπων το ήθελε. Και στο intervention, το οποίο περιλάμβανε Phil Murray, μαζί με προκαλσιτονίνη, μαζί με ανοσοχρωματογραφία ούρων για legionella και πνευμονιόκοκο, και τα αποτελέσματα του Phil Murray και του υπόλοιπου ελέγχου ακολουθούνται από συγκεκριμένη κλινική συμβουλή από κάποιον expert στο antimicrobial stewardship. Και αυτό το οποίο φάνηκε σε αυτή τη μελέτη, το outcome της μελέτης ήταν η αναλογία των ασθενών που έπαιρναν αγωγή, η οποία ανταποκρινόταν στο αποτελέσμα της μικροβιολογικής εξέτασης, όποια και αν ήταν αυτή, είτε η μοριακή εξέταση, είτε η συμβατική καλλιέργεια. Και αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι τα αποτελέσματα της PCR σαν να γίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό αποδεκτά από τους κλινικούς γιατρούς για να επηρεάσουν τη συνταγογραφική τους συνταγογράφηση των αντιβιωτικών. Βλέπετε ότι μόλις το 30% των ασθενών
έπαιρνε αυτή την ανταποκρινόμενη στα ευρήματα αντιβιωτική αγωγή, ενώ όσον αφορά την ομάδα της παρέμβασης, αυτό το ποσοστό ήταν 80%. Δηλαδή, στο 80% η αγωγή που μπήκε ήταν συμβατή με βάση με το μικροβιολογικό αποτέλεσμα. Οι περισσότερες τροποποιήσεις που προήλθαν από τη χρήση του ταχαίως τεστ ήταν το de-escalation των αντιβιωτικών, σε κάποιες περιπτώσεις και escalation. Και όλα αυτά υπήρχε δυνατότητα να γίνουν πιο γρήγορα. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ για τις λοιμώξεις σωματικής ρύθμισης, και εδώ το πνεύμα είναι το ίδιο, ότι όταν έχεις ένα ταχύ διαγνωστικό μοριακό τεστ σε συνεργασία με πρωτοβουλίες antimicrobial stewardship, τότε μπορείς να μειώσεις με ασφάλεια τη χρήση των αντιβιωτικών, ενώ όταν δεν συνδυάζεται το ταχύ τεστ από antimicrobial stewardship παρεμβάσεις, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μεταβληθεί ουσιαστικά η χρήση των αντιβιωτικών. Τώρα, για να παραμείνουμε στις βακτηριεμίες, ενδιαφέρον έχει και η τεχνολογία TAV2 MR ή TAV2 Magnetic Resonance, η οποία η τεχνολογία πραγματοποιείται εξέταση σε ολικό αίμα, δεν χρειάζεται δηλαδή θετικοποίηση αιμοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα για πολύ νωρίτερη ταυτοποίηση παθογόνου μικροοργανισμού. Αναφέρεται σε 6 παθογόνα, τα μέλη της ομάδας ESCAPE, Enterococcus, Acinetobacter, Klebsiella, ψευδομονάδα κτλ. Και αρχίζουν να βγαίνουν δουλειές πάνω και στο T2MR, το οποίο θεωρητικά έχει ελκυστικές ιδιότητες. Αυτή είναι μια δουλειά που βγήκε από την Αυστρία, που είναι σχεδόν τυχεοποιημένη, δηλαδή τις μονές μέρες οι ασθενείς έπαιρναν συμβατική καλλιέργεια, τις ζυγές μέρες έπαιρναν συμβατική καλλιέργεια και TAV2MR. Αυτοί οι ασθενείς με υποψία βακτηριεμίας. Αυτή η μελέτη διακόπηκε πρώιμα λόγω της έλευσης της πανδημίας, αλλά έφτασε τα 2/3 του πληθυσμού που ήθελαν να φτάσουν. Ήταν γύρω στους 100 ασθενείς, 50 σε κάθε ομάδα, και έδειξε ότι με τη χρήση του TAV2MR ο χρόνος μέχρι τη δραστική αντιμικροβιακή αγωγή έπεσε από τις 40 και ώρες σε λιγότερο από 10 ώρες. Αυτή η μελέτη δεν ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχουμε μελέτες, αλλά όχι σε επίπεδο που να πλησιάζουν RCT. Περισσότερο αναδρομικές μελέτες παρατήρησης. Υπάρχει μία από την Ιταλία και μία από την Ελλάδα, από την ομάδα της κυρίας Δούκα, που δείχνουν πρακτικά το ίδιο πράγμα, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να έχεις το παθογόνο το οποίο αργότερα θα αναπτυχθεί στις καλλιέργειες αίματος, συν το ότι μπορεί να ανακαλύψεις και παθογόνα τα οποία δεν αναδεικνύονται στις καλλιέργειες αίματος, ενώ η κλινική εικόνα του ασθενούς παραπέμπει σε λίμωξη, και κατά πάσα πιθανότητα του MR έχει το δίκιο σε αυτή την περίπτωση και όχι η στήρα καλλιέργεια αίματος. Όσον αφορά τη χρήση των ταχαίων διαγνωστικών μεθόδων για την ανάδειξη των γόνων αντοχής, και εδώ φαίνεται να υπάρχουν δυνατότητες ευνοϊκής επίδρασης στην κλινική πορεία των ασθενών. Εδώ συγκρίθηκαν 50 ασθενείς με βακτηριεμία από CRE, από καρβαπενέμι ρεζίσταν εντεροβακτηριακά, για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε το Phil Murray για την ταυτοποίηση του παθογόνου, σε σχέση με ασθενείς που ακολούθησαν μόνο πρακτικές κλασικής μικροβιολογίας. Και αυτό το οποίο ήταν σε θέση να δείξουν είναι ότι για το σύνολο των ασθενών με βακτηριέμια από CRE, η εφαρμογή της ταχείας διαγνωστικής μεθόδου είχε σαν αποτέλεσμα τη συντόμευση του χρόνου μέχρι την ταυτοποίηση, προφανώς, αλλά και την αύξηση του χρόνου σε δραστική αντιμικροβιακή αγωγή. Γιατί όταν, ας πούμε, ένας ασθενής έχει KPC στο αίμα, έχουμε πολύ αποτελεσματικά φάρμακα να του δώσουμε. Και βλέπετε ότι στην καμπύλη Kaplan-Meier δεξιά, που ήταν η καμπύλη επιβίωσης, οι ασθενείς που είχαν ενταχθεί στην ομάδα της ταχείας διαγνωστικής εξέτασης είχαν χαμηλότερη εθνητότητα από τους ασθενείς στους οποίους η κλεψιέλα ταυτοποιήθηκε με τεχνικές κλασικής μικροβιολογίας. Άρα, φτάνοντας προς το τέλος, είναι κατά τη γνώμη μου απολύτως σαφές ότι αυτές οι εξετάσεις ταχείας μοριακής διάγνωσης θα πρέπει να συνδεθούν με ένα πρόγραμμα επιτροπίας αντιβιωτικών, antimicrobial stewardship. Και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα, γιατί ως γνωστόν οι εντατικολόγοι έχουν πολλές αντιστάσεις στα προγράμματα αντιμικροβιακής επιτροπίας. Αυτό είναι ένα position paper από την ATS που δημοσιεύτηκε το 2020 με πρώτο συγγραφέα τον Wunderling, ο οποίος λέει ότι η βασική φιλοσοφική προσέγγιση και οι προτεραιότητες των εντατικολόγων μπορεί να διαφέρουν από εκείνες των προγραμμάτων επιτροπίας των αντιβιωτικών. Αυτό ήταν ο λόγος που η IDSA δεν έδωσε την αιγίδα της στο Surviving Sepsis του 2016, γιατί ήταν πολύ, πολύ λιγότερο φιδωλή από ό,τι θα ήθελαν στις συστάσεις για συνταγογράφηση αντιβιωτικών.
Και από το ίδιο paper, και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια, οι εντατικολόγοι μπορεί να είναι σημαντική πηγή του προβλήματος αντιμικροβιακής αντοχής, αλλά και κομμάτι της λύσης του προβλήματος της αντιμικροβιακής αντοχής. Οποιοδήποτε πρόγραμμα αντιμικροβιακής επιτροπής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τον φόβο του εντατικολόγου για την αδρανή αντιμικροβιακή αγωγή. Και σε αυτό το σημείο είναι που περιμένουμε τις ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις να βοηθήσουν. Έτσι, για το 2020 θεωρήθηκε ότι δεν έχουν δώσει ακόμα λύση. Για το 2024 μάλλον δεν έχουν δώσει ακόμα λύση, ωστόσο φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.